Μα κύριε, πότε να την αφήσω το περιφερειακό σχολείο να καταλάβει. Κυρία Νικολάτη, να τελειώσει ο κύριο Κώστα. Τελειώσει και εγώ δικά. Βλέπετε ότι είμαι προσεκτικό. Βλέπετε ότι είμαι προσεκτικό και με γραφτό το κείμενο. Δεν θέλω να επεκταθώ. Αν θέλετε, μπορούμε να ανοίξουμε την κουβέντα. Να το λύσουμε με βάση του οργανισμού λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, που προβλέπει ότι τη υγεία πρέπει να είναι υπογραφέ. Να στείλουμε ένα μήνυμα, κύριε Πρόεδρε, σε όλους που έχουν την ευθύνη να φέρουν εισηγήσεις εδώ, ότι δεν γίνεται να έχουν κάνει υπογράφει εισηγήσεις. Γιατί η κυρία Αλυφέρη πολλές υπογράφει, ο κύριος Καλίδης, και γιατί κάποια άλλη περιφερειακή, μην αρχίσω να λέω ονόματα, τα μόνιμα υπογράφει εισηγήσεις. Σας παρακαλώ. Ζητάω λοιπόν. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κύριε Χεμιδόπλε, δίναμε τα εκατομμύρια στη Μέη τη Κόμπα. Να εφαρμοστεί η δική σας έκκληση επανειλημμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι εισηγήσεις να είναι ενυπόγραφες. Σας παρακαλώ να μείνουμε εδώ. Καλώς κύριε. Κύριε Πρόεδρε, μένουν κάποιες κυρίες. Είναι με μέλη, δεν ξέρω. Είναι η τέταρτη εισήγηση, το τέταρτο θέμα. Το πέμπτο, το έκτο, το ενδέκατο, το δέκατο πέμπτο, το δέκατο όγδο, το εικοστό. Το 21ο, το 25ο, το 27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο και 37ο. Και σας παρακαλώ. Κυρία Αλταλεμπέα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ εγώ, πείτε μου σας παρακαλώ να το πάρουμε έτσι. Από τις εισηγήσεις από τη Λαγωνία είναι κάποιες ανυπόγραφες. Δεν τις έψαξα κατά νομό, θα τις ψάξω τώρα, αν δεν έχει το πρόβλημα. Είπατε η 15η, είναι υπογεγραμμένη. Άρα είναι ακριβές αντίγραφο, που σημαίνει ότι έχει υπογραφή και είναι ακριβές αντίγραφο. Το ακριβές αντίγραφο σημαίνει υπογεγραμμένη. Το 15 που είπατε... Λέγαν το θέμα, το υπογράφει η υπηρεσία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, για να μιλάμε και να ξέρουμε εδώ πέρα τι εννοούμε. Σύμφωνα με το Υπουργείο και την αντίστοιχη διάταξη, η ηλεκτρονική υπογραφή είναι νόμιμη υπογραφή διαβίβαση εντάφων. Αν είναι δυνατόν. Η ηλεκτρονική υπογραφή δεν είναι ένα υπογραφό κείμενο, κύριε Νικολάκη. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο ηλεκτρονική υπογραφή και δεν είναι πατσαγορέ. Πού μα έρθαν στο κείμενο. Σας παρακαλώ πολύ. Έχετε δίκιο, κυρία Τσαλεπέα. Το 15 είναι υπογραφό. Σαν υπηρεσία, έρχονται από την υπηρεσία κυρίως ηλεκτρονικά. Είπαμε ότι θα δούμε πώς μπορεί να γίνει η ηλεκτρονική υπογραφή. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως θα λένε τα πράγματα και αφήνεται και οι πόλεις. Ελπίζω όχι, όχι για τους περιφερειακούς συμβούλους. Η εξαγορά συνειδήσεων, κύριε Εγώτικα, τρόπος που χρειάζεται κοινή πολιτική απόφαση για ορισμένα πράγματα, κύριε Κάτσε.
Μόνο το υπηρεσιακό θα έχει προβλέψει για εμάς. Το περιμένουμε για να πρέπει να ρωτήσουν οι δύο εκπρόσωποι μας. Θα δείτε ότι έχει κάνει συγκεκριμένη παράσταση από την προηγούμενη θητεία της ΕΜΠΕ προς το Υπουργείο Εσωτερικών για να δοθεί πλήρης ηλεκτρονική υπογραφή στους αντιπεριφερειάρχες. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν δεδικασμένα ότι οποιαδήποτε έγγραφα προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες. Εμείς δεν το στέλνουμε από το προσωπικό μας email, το στέλνουμε από email της υπηρεσίας. Υπάρχει κατοχύρωση σε οποιονδήποτε. Τώρα, για να συζητάμε εδώ μέσα διαδικαστικά ζητήματα, καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε ότι εσείς και το κόμμα σας αρέσετε να συζητάμε διαδικαστικά ζητήματα και επειδή και εμείς έχουμε περάσει από κόμματα, ξέρουμε καλά από διαδικασίες. Λοιπόν, σταματήστε λοιπόν αυτό το παραμυθάκι και την καλαμέρα και κυρίως ανακαλέστε αυτά που συνηθίζουν γιατί εμάς και εγώ για μένα προσωπικά δεν με ακουμπούν αυτά τα πράγματα. Αν ακουμπούν εσάς, απαντήστε εσείς. Εγώ δεν με απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε. Ο καθένας μας, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να έχει τη γνώμη. Ζητάω από εσάς, κύριε Πρόεδρε, μια τελική τοποθέτηση καθαρή σε αυτό το θέμα. Θα έχουμε ανυπόγραφες εισηγήσεις ή θα πρέπει να υπογραφούν εισηγητές, είτε είναι διευθυντές των υπηρεσιών, είτε είναι αντιπεριφερειάρχες, να μας δίνουν ενυπόγραφες. Μπορούμε να τονίσουμε εκεί τους δύο τρόπους. Να του λες αντίγραφο, εγώ δεν θέλω. Σώνει και καλά την υπογραφή του Χ. Να παίρνει κάποιος την ευθύνη, γιατί κοιτάξτε να δείτε αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό μου θα πω μόνο. Ειδικά σήμερα θα έρθει το θέμα όταν θα το κουβεντιάσουμε, γιατί από ό,τι βλέπω δεν θα κατοσύρετε. Ειδικά σήμερα η Ακαδία έχει με συνειδητοποιήσει τους καθηγητές στο εξής ζήτημα. Στους κωδικούς που έχει να κάνει με τη συντήρηση επαρχιακών οδρών, ασφαλτόστρωση. Ευχαριστήσουν. Δεν νομίζω να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Άρα, τελικά είναι μοταρισμένα αυτά που ακούμε. Είναι μοταρισμένα, τα ξέρουμε. Πραγματικά είναι ακούσαμε για γραπτά κείμενα. Σας ξαναλέω λοιπόν. Σας ξαναλέω 11 εκατομμύρια στην Αρκαδία. 13 εκατομμύρια στην Μεσσηνία. 50 άρια, 100 άρια, 150 άρια. Εμείς βέβαια, όσες φορές έχουμε κάνει πολιτική κριτική, έχουμε αντιμετωπίσει μια απίστευτη συμπεριφορά από τις μειοψηφίες, μια συμπεριφορά σχεδόν αντιληπτική για όλους καθαρά πολιτικούς και είδαμε στη συνέχεια ότι σε κάποιους άλλους όλους πολίτικοι όλοι του την αντέδρασαν. Αυτό όμως είναι ένα άλλο σημείο. Όταν ο κ. Γόρτικας λέει ότι υπάρχουν ως θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου θέματα βρώμικα που μυρίζουν και θέματα τα οποία εξαγοράζουν συνειδήσεις. Καταλαβαίνετε ότι για το κύρος του Περιφερειακού Συμβουλίου οφείλει να ανακαλέσει. Ποιο είναι θέμα που εξαγοράζει συνειδήσεις? Το ότι ο Περιφερειάρχης εξασφάλισε σε μια δύσκολη εποχή 80 εκατομμύρια ευρώ
τα οποία καταλεγήθηκαν και στις 5 περιφερειακές ενότητες, είναι αυτό θέμα που μυρίζει ή θέμα εξαγοράς συλλήψης? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ζητήσετε από τον κύριο Βότητα να ανακαλέσει. Δεν είναι αυτές κουβέντες που μπορούν να λέγονται. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τέλος πάντων τα πάντα εν ώψη της προσπάθειας που κάνει ο κύριος Βότητας να δημιουργήσει επικοινωνιακά πιθανόν ένα ζήτημα εντυπώσεων. Εμείς δεν το ανεχόμαστε αυτό. Το Περιφερειακό Σύμβουλο έχει εισηγήσει των υπηρεσιών μας. Εισηγήσει των αντιπεριφερειακών. Είναι δυνατόν να λέει ο κύριος Βότητας ότι εξαγοράζονται συνειδήσεις, επειδή για πρώτη φορά γίνεται μια τόσο σημαντική παρέμβαση σε όλο το αθλητικό και το επαρχιακό δίκτυο όλης της περιφέρειας του Πελοποννήσου? Δεν μπορούμε άλλο να κατακυλήσουμε. Είναι επικίνδυνες και δύσκολες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι.